Και πάμε τώρα χαρά σε σένα, γιατί από ό,τι φαίνεται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται. Κάθε μέρα έχουμε όλο ένα και περισσότερα. Τώρα λοιπόν έχουμε έναν 34χρονο, ο οποίος χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι τη 19χρονη σύντροφό του, η οποία μάλιστα ήταν και έγκυος. Ναι, το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ σε συνοικία στο κέντρο Χανίων, στην Κρήτη. Όλα λοιπόν άρχισαν μετά από έναν άγριο καυγά που ξέσπασε ανάμεσα στο ζευγάρι μετά τις 10 το βράδυ για άγνωστη αιτία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του καυγά, ο 34χρονος πήρε ένα γυάλινο μπουκάλι και χτύπησε στο κεφάλι την 19χρονη έγκυο σύντροφό του. Τότε η νεαρή κοπέλα κάλεσε την άμεση δράση και αμέσως αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 34χρονο. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η γυναίκα είπε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συντρόφου της, ενώ αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να της παρασχεθεί η πρώτη βοήθεια, κάποια ιατρική φροντίδα. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αλκοόλ, και βέβαια δεν αποκλείεται την ώρα του συμβάντος να βρίσκονταν και οι δύο υπό την επίρρεια ουσιών και ίσως και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε 19χρονη να πάει στο νοσοκομείο. Προφανώς αυτός πρέπει να ήταν ο λόγος, αλλά μπορεί να ήταν και φοβισμένη. Οπότε, ναι, πάντως όταν είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, τα συναισθήματα δεν είναι και τόσο ευκρινή. Ούτε καν για τους ίδιους. Εντάξει, χαρά, τώρα θα μου επιτρέψεις, έτσι είναι, αλλά από εκεί και πέρα μια πράξη βίας δεν μπορεί να... Μια πράξη βίας είναι πράξη βίας, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Εγώ λέω... Θεωρώ ότι το ζήτημα είναι πολύ βαθύτερο και ξεκινάει από την ίδια την οικογένεια, έτσι. Όταν η οικογένεια, ακόμη στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιες οικογένειες που μεγαλώνουν το παιδί, είσαι άντρας και θα κάνεις το κέφι σου κτλ. Και όταν δεν υπάρχει μια σωστή παιδεία μέσα στα σχολεία, δεν υπάρχει στην τηλεόραση, δεν υπάρχει από τους φορείς, αυτά τα περιστατικά δυστυχώς και αυξάνονται. Και πρέπει οι κοπέλες, οι γυναίκες, από τη στιγμή που θα υπάρξει και το παραμικρό έτσι, περιστατικό βίας, να φεύγουν και να τα καταγγέλουν. Εδώ βλέπουμε η βία, ότι η βία είναι βία και είναι καταδικαστέα. Έτσι. Απλά μιλάμε τώρα εδώ για μια ιδιαίτερη και ιδιάζουσα περίπτωση δύο ανθρώπων που αν όντως είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, εκεί ξεφεύγει το θέμα. Όταν υπάρχει βία σε ένα απλό σπίτι που δεν υπάρχουν τέτοια αλλά άλλα προβλήματα, εδώ διωγγώνεται το πρόβλημα. Αυτό λέμε. Και να πούμε ότι είναι και έγκυος η κοπέλα, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση και αν είναι όντως και οι δύο χρήστες ουσιών να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται, έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα στο μέλλον και φυσικά να αποτραπούν τα χειρότερα.